περάσει και από τη σύμβαση ενός γάμου. Δεν ξέρω αν έκανες και δεύτερο, δεν ξέρω ποιες είναι οι λεπτομέρειες. Πάντως... Δηλαδή, θες να μου πεις τώρα ότι εγώ έκανα αυτό το πράγμα σοβαρά. Εάν θες να σου απαντήσω ότι. Την οικογένεια. Ότι, όχι, ρε, το θρησκευτικό γάμο. Ε, το έκανες πάντως, ξέρω εγώ. Το έκανα και με την Ανίτα, αλλά αυτό το κάναμε. Ήθελα να δω το πρόσωπο της μάνας της και του πατέρα της. Να γελάνε. Γιατί η Ανιτούλα, επειδή είναι ένα πολύ περίεργο κορίτσι και πίστευα ότι ποτέ δεν θα κάνει τίποτα, ούτε παιδάκι, ούτε σχέση, ούτε τίποτα. Και όταν είδα ότι με αυτόν τον τρελό θα κάνει και παιδί, λέω, ας το δώσουμε όλο το πακέτο. Έλα, πάμε να. Κοίταξε, η θρησκεία είναι ό,τι πιο κατάπτυστο υπάρχει σε αυτή τη ζωή. Η θρησκεία, το μόνο καλό που έχει κάνει, ένα καλό έχει κάνει, και αυτό το δίνω της Εκκλησίας, της θρησκείας, είναι ότι αποτελεί ενισχυτικό της σεξουαλικής διέγερσης. Η θρησκεία έχει σχέση με το σεξ. Να σε ρωτήσω κάτι. Όχι. Να με ακούς. Μόνο μετά... να σε ακούω. Όχι, αφού τελειώσω, μετά θα με ρωτάς. Άμα ήταν να κάναμε TEDx. Τι να κάναμε? TEDx. Τι είναι το TEDx? Το TEDx είναι που βγαίνει κάποιος σε μια σκηνή και μιλάει για τη ζωή του, για τον εαυτό του, για τα έργα του, για τις σκέψεις του, ανάλογα με το εκάστοτε θέμα. Να ρωτάω, θέλω να πω κι εγώ που το TEDx γίνεται κάποιος, το κάνει μόνος του. Είναι δηλαδή σαν... Βγαίνει στη σκηνή μόνος του. Είναι σαν αυτοικανοποίηση, δηλαδή πράξη της αυτοικανοποίησης. Όχι, αν τα λέει καλά, νομίζω χαίρονται και οι από κάτω. Άρα είναι συνέβρεση. Με κάποιον τρόπο, μια πνευματική συνάντηση, αλλά δεν έχει διάδραση τέτοια, δηλαδή, ερώτηση-απάντηση. Θες να συνευρεθούμε, όχι να γίνει αυτό. Θέλω να μου επιτρέπεις να σε ρωτάω κιόλας, γιατί εσύ τα έχεις στο μυαλό σου, είσαι χυμαρόδης, αλλά πρέπει να μπορούμε κι εμείς να σε παρακολουθούμε. Απλό, εγώ... Παρομοίωσε στη Βουλή με έναν τόπο που βρωμάει, με ένα βόθρο. Αυτό δεν είπες τώρα. Τι είναι η Βουλή για σένα, για παράδειγμα? Βόθρος δεν είναι πάντως. Τι είναι? Είναι το νομοθετικό σώμα της χώρας. Κοίταξε να δεις, το πρόβλημα με τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καθαρή άποψη, ξέρεις τι είναι, ότι πιάνονται από μια έχω λέξη. Έχω πολύ καθαρή άποψη, δεν ξέρω ποιον αφορά. Πιάνεσαι από μια λέξη που είπα. Νίκο, εγώ αυτό. Να σου πω κάτι, μην μου κάνεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πώς θα μιλάω και θα λέω. Εγώ. Το τι λέω, με έφερε εδώ να πω αυτό που θέλω. Βέβαια να πεις αυτό που θες, αλλά και εγώ οφείλω όταν αισθάνομαι ότι κάτι πρέπει να πω, να το λέω, έτσι δεν είναι? Εγώ δεν σε ρώτησα εσένα. Μα δεν σου απάντησα σε κάτι. Μην μου λες όμως τι θα λέω και τι εννοώ. Άμα νομίζω ότι δεν ασβόθω, να λες απολύτως ό,τι θέλεις. Εγώ επιτρέπεται να λέω στη δημοκρατία όπως την αντιλαμβάνεσαι, χωράει και η δική μου γνώμη. Πρέπει να μου εξηγείς σε ποιο ποσοστό είναι βόθρο και σε ποιο δεν είναι. Δεν έχω εγώ να πω σε κανένα ποσοστό τη Βουλή βόθρο. Προσωπικά αισθάνομαι ότι τους σεβασμούς. Τους θεσμούς, τους περιβάλλουμε με έναν σεβασμό. Δυστυχώς, όταν ξεκίνησα να έρθω στην τηλεόραση, πίστεψα ότι θα μιλήσω με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θα είναι ίδιος όπως όλοι οι άλλοι. Δυστυχώς, λες τα ίδια που λένε όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι κυτρινίζουν την κουβέντα, πιανόμενοι από μία λέξη που είπα. Δεν το είναι... τι λέω εγώ, άσε να το κρίνει ο κόσμος. Να το κρίνει ο κόσμος, αλλά μαζί μιλάμε, δεν είναι εδώ ο κόσμος. Ναι, αλλά εγώ αυτή τη στιγμή είμαι εδώ πέρα, όχι για να μιλήσω σε εσένα, για να μιλήσω στον κόσμο. Εντάξει, αλλά εγώ. Εσένα σε χρησιμοποιώ σαν μέσο. Εγώ μπορώ να σου μιλήσω. Όχι. Δεν μπορείς να λες. Ωραία. Είμαι εδώ, αλλά μου απαγορεύεις να σου μιλήσω. Ξέρεις, με ειδοποίησαν πριν έρθω ότι οι άνθρωποι του οποίου πας να μπλέξεις είναι δυστυχώς οι άνθρωποι που κάνουν όλη τη ζημιά σε αυτή τη χώρα. Για μένα το λες. Πιθανόν να είσαι εξ αυτών. Η συζήτηση μαζί σου είναι λίγο απογοητευτική για μένα. Πίστευα. Θες να τη συνεχίσουμε ή θες να την κλείσουμε εδώ? Μπορούμε να πάρουμε και ένα διάλειμμα και να το σκεφτείς. Τι λες? Ναι. Αχ, τι ωραίο που ήτανε! Ωραίο, γλυκούλικο! Εννοώ τηλεοπτικό! Πάρα πολύ θα ήθελα να ήμουν στέσεις εξαιρετικής. Νίκη. Λιπεράκη. Πρέπει να ρωτήσω τι νούμερα έκανε, Αλέξανδρε. Συγγνώμη, παιδιά, το απόλαυσα. Έκανε 7,8% μέσον όρο, κοιμάνθηκε από το 6%, έφτασε και το 8%. Ήταν και αργά, έτσι. Ήταν στην κλασική ζώνη του Μέγκα. Πρέπει να το βάλουν επανάληψη. Που προβάλλονται... Πρέπει να το βάλουν επανάληψη. 12 και 10 η εκπομπή. Καλά, πάντως η... Έχει συγκλονιστική αναπαραγωγή, βέβαια. Ακριβώς. Ναι, και το Twitter πήρε φωτιά. Μπορεί να μην το ήξερε, να μην είχε διαβεί. Μα αυτό είναι το κακό τώρα με αυτή την εκπομπή. Που οι περισσότεροι εξ ημών δεν την είδαμε. Όλες οι εκπομπές θα αναπαραγάγουν στιγμιότυπα και καλά κάνουνε. Δύσκολο τώρα να εκφέρεις μια... Εγώ και το πρωί στο ραδιόφωνο είδα 2 εξάλεπτα, 7 λεπτά. Δεν μπορώ να καταλάβω η ευφυΐα του Καρβέλα με την αγένειά του, ποια δόση ήταν περισσότερο χθες. Γι' αυτό και θέλω να δω όλη την εκπομπή. Πολλές φορές μου έκανα γενής απέναντι στην κυρία Λιμπεράκη. Άλλες φορές ήταν χυμαρόδης. Στέκεται τόσο καλά και τόσο και πολύ ισχυρογνώμων. Σωστά, όχι.
αναφέρομαι στην δημοσιογράφο. Εντάξει, εγώ λέω το πρόσωπο. Πατάει τόσο γερά στα πόδια της, που λες είναι ο Καρβέλας, το αντιμετωπίζει έτσι και είναι η Λιμπεράκη. Δηλαδή πιο πολύ σχολιάζει τη Λιμπεράκη και τη στέκεται ωραία. Βέβαια σε αυτό το σημείο που είδαμε εμείς, εγώ αυτό που θα σχολίαζα και θα έλεγα είναι ότι έκανε την ερώτηση ο Καρβέλας σχετικά με το βόθρο και απάντησε. Δεν τοποθετήθηκε από μόνη της. Είχε ξεκινήσει από μιλάγανε ήδη για το σύμβουλο. Είχε γίνει όμως ερώτηση. Τη ρώτησε. Έφερε στην κουβέντα ότι. Τοποθέτηση έγινε ότι η Βουλή είναι ένας βόθρος και η απάντηση είναι ότι γιατί το λες αυτό, μία διευκρίνηση. Και άρχισε μετά. Πιάστηκε από μία λέξη. Ναι, αλλά ρώτησε. Ναι. Δεν ρώτησε η Βουλή είναι βόθρος. Ρώτησε στο γνώμη της. Μία γενικότερη πολιτική τοποθέτηση. Επειδή άλλαξε κάποια στιγμή. Αυτό το πλαίσιο, ερώτηση τοποθετούμε, ερώτηση τοποθετούμε και έκανε και μια τοποθέτηση, αλλά τοποθετήθηκε προσωπικά η δημοσιογράφος γιατί τη ρώτησε ο ίδιος ο Καρβέλας. Έκανε ένα follow-up σε μια τοποθέτηση του Καρβέλα με ερώτηση και ο Καρβέλας θεώρησε και ότι πήγε μετά στο προσωπικό. Τέλος πάντων, διακόπτει. Εγώ καταλαβαίνω. Ήταν ζωντανή εκπομπή, συνήθως δεν κάνει μαγνητοσκοπημένες. Συνήθως. Κάποιοι άλλοι που είχαμε παίξει εδώ στην εκπομπή. Ήταν μαγνητοσκοπημένες κάποιες. Δηλαδή είναι μαγνητοσκοπημένες. Το συγκεκριμένο λοιπόν, η συγκεκριμένη εκπομπή χθεσινή ήταν κάτι το οποίο το ήθελε και ο ίδιος ο Νίκος Καρβέλας. Να μεταδοθεί. Ήταν απέτηση. Ναι, είχε απαιτήσει να είναι ζωντανή η εκπομπή και να μεταδοθεί το οτιδήποτε στο μοντάζ. Βέβαια, εγώ καταλαβαίνω ότι μάλλον δεν ήθελε να πάει ο Νίκος Καρβέλας. Δεν πολύ ήθελε να πάει σε αυτή την εκπομπή. Όχι. Δεν νομίζω. Μου επιτρέπετε λίγο. Να πω λίγο την άποψή μου. Το ότι είδα. Αισθάνομαι ότι έχει και μία ενοχή, μία δεύτερη σκέψη. Όχι. Εμένα αυτό μου έβγαλε. Ότι δεν ήθελε να πάει, μέχρι να το ειδοποιήσει για το τι είσαι και εσύ και όλο αυτό το σύστημα. Δεν έχει, πρώτα απ' όλα δεν έχει λόγο να πάει κάπου και δεν είναι και από τους ανθρώπους που τον έχουμε συνηθίσει. Όχι, δεν εννοώ μία ότι φορά τον πίεσαν. Αυτό θέλω να πω. Ναι. Ότι μία φορά το εξάμηνο, μία φορά το χρόνο. Πήγε με αφορμή και κάτι, έτσι, να το πούμε και αυτό. Ναι. 25 χρόνια ήταν μετά, παιδιά. Να βάλω λίγο μία τελεία, αν μου επιτρέπετε. Ήταν στους όρους και το βιβλίο να διαβαστεί, γι' αυτό το λέω. Το βιβλίο του. Πριν το ξεκινήσει μία συνέντευξη όμως που υπάρχει μία αφορμή, σαφώς. Αυτό δεν είναι όρος, θα το έκανε ούτως ή άλλως οποιοδήποτε ήταν απέναντί του. Και το κάνεις για να ενημερωθείς και να προετοιμαστείς για τη συνέντευξη. Θέλω να πω όμως ότι άσχετα και από αυτή την αφορμή που υπήρχε, δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει χίλια πράγματα, εμφανίζεται. Δηλαδή, νομίζω πριν χρόνια στον Χατζηνικολάου ή θυμάμαι λάθος. Έχει εμφανιστεί παλιά στον Χατζηνικολάου. Δεν είναι ένας που θα υποχρεωθεί από μία συνθήκη για να εμφανιστεί. Ναι, δεν το κάνει. Για να το κάνει, το σκέφτηκε πάρα πολύ και το έκανε επειδή το ήθελε. Όχι επειδή ένας εκδοτικός οίκος, ένας ιδιοκτήτης νυχτερινού μαγαζιού, μία δισκογραφική εταιρεία, οποιοδήποτε συνεργάτης. Θα του είπε όχι, πρέπει να προμοντάρεις τη δουλειά σου. Το ψιλομετάνιωσε αυτή την εντύπωση μου. Θεωρώ ότι μέσα από πάει. Αυτή την ανάλυση εννοώ. Που έκανε, δεν είναι ότι δεν σέβεται την Νίκη Λιμπεράκη, ήθελε να περάσει και κάποια μηνύματα για το πώς βλέπει γενικά και την τηλεόραση σήμερα. Και ίσως γι' αυτό και ήθελε να είναι ζωντανό. Δηλαδή σε όλες αυτές τις τοποθετήσεις, γιατί είπε, εγώ μιλάω στο κοινό και θα κρυθώ. Μπορεί κάποιος να θέλει. Να το σκεφτεί δύο και τρεις ώρες αυτό που λέω. Ότι δεν ήθελε να πετσοκοπούν αυτά που λέει. Γίνεται από έναν δημοσιογράφο, έχει, αυτό που έχει ενδιαφέρον. Δεν μιλάει στο κοινό, δεν κάνει διάγγελμα. Δεν θέλει όμως να πει κάποια, να το πώς σκέφτεται ο ίδιος, πώς είναι η πολιτική σήμερα. Με αυτή την τοποθέτηση είναι σαν να εξηγεί πώς βλέπει ο ίδιος σήμερα την τηλεόραση. Ναι, πολύ καλά. Και είναι επίσης, αν ξέρει να κάνει σοου, ενώ να έχει και λίγο ενδιαφέρον και λίγο τζέρζι εδώ που είναι. Έκανε σοου. Έκανε σοου και νομίζω... Εγώ τώρα σχολιάζω αυτό που βλέπω. Είπε πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει να δούμε γιατί επέλεξε τη συγκεκριμένη εκπομπή. Γιατί διάλεξε τη συγκεκριμένη εκπομπή και τη συγκεκριμένη δημοσιογράφο. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον να το μάθουμε. Ήταν επιλογή. Από σεβασμό, γιατί είναι μια προσωπική εκπομπή. Έχουν κάποια σχέση μεταξύ τους ή όχι. Τι από σεβασμό. Νομίζω πως όχι. Μπορούσε να πάει σε άλλες 10 εκπομπές. Προφανώς ήταν αυτά οι αιτήματα. Δεν βγάζω τα. Γιατί είναι μια εκπομπή αφιερωματική, είναι μια εκπομπή που είναι το βράδυ, είναι μια δημοσιογράφο στην οποία σέβεται και θεωρεί ότι μπορεί να κάνει μια κουβέντα από τα πολιτικά, τα κοινωνικά, θρησκευτικά. Ωστόσο, δεν μου άρεσε το σημείο που λέει ότι η συζήτηση μαζί σου είναι απογοητευτική, ότι με είχαν προειδοποιήσει ότι και εσύ είσαι μία από τα ίδια και όλοι εσύ είσαι εδώ μέσα. Ναι, αυτό δεν μου άρεσε. Γι' αυτό λέω ότι μάλλον. Για μένα είναι ένας τρόπος να περάσει κάποια μηνύματα για την τηλεόραση. Ναι, μωρέ, μπορείς να το κάνεις αυτό. Λίγο να είσαι περισσότερο έτσι. Και για το πολιτικό σύστημα. Με περισσότερη ευγένεια, τέλος πάντων. Είναι ένας γλυκός άνθρωπος, επειδή τον γνωρίζω. Είναι πολύ αφής και πολύ γλυκός άνθρωπος. Ποιος? Τίποτα. Τι λέει? Ένα μην μιλάτε από πάνω μου να ακούτε. Άρα, Νίκο μου, θα μείνουμε στον καφέ με τον Νίκο Καρβέλα. Αφού πήγε εκεί και τα πήγε, πήγε ένα καφέ. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα και εγώ να κάνουμε μια συνέντευξη. Και είχα επικοινωνήσει.
Με χαρά κάποια άλλη στιγμή. Συγγνώμη, Μαρία μου. Δεν έλεγα κάτι. Έλεγα ότι είναι, επειδή τον γνωρίζω προσωπικά πολλά χρόνια, είναι καλά. Ότι είναι ευφιέστατος δεν το συζητάμε, δεν το αμφισβητεί κανείς. Είναι ένας πολύ γλυκός άνθρωπος. Ναι. Θεωρώ ότι βγάζει κάποιες άμυνες στην προσπάθειά του να βγάλει, να επικοινωνήσει αυτά που έχει, γιατί έχει άλλες διαφορετικές ιδέες. Το περιεχόμενό του. Ναι, αυτό ακριβώς. Και πολλές φορές στην προσπάθεια αυτή. Να επικοινωνήσει κάτι που θέλει, μπορεί να δίνει άλλη εικόνα. Αυτό, δεν τον νοιάζει, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Τώρα στα 73 του με αυτή την τεράστια διαδρομή και όλη αυτή την προσωπικότητα που κουβαλάει, δεν σε νοιάζει να παρεξηγηθεί, ήταν όχι. Όμως πρέπει να μπει σε μια συνθήκη. Είναι θέμα ηλικίας νομίζω, πάντα έτσι ήταν ο Όχι, το λέω για τη διαδρομή, δεν το πω. Εγώ τον όλο έχω ζήσει από 20 χρόνια. Είχε ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο που λέει: Παιδιά, είμαι 73, είμαι γέρος. Δεν μπορεί να λέμε ότι 73 χρόνια είναι 13. Ναι, μην λέμε κουταμάρες, λέει. Και του ανθρώπου ξέρουν τον Νίκο Καρβέλα και εγώ τον έχω ζήσει και στο Star Academy, αν θυμάστε πάρα πολύ καλά, από τις πρώτες του εμφανίσεις ενός εκκριτικής επιτροπή. Είναι ένας άνθρωπος ιδιαίτερος. Έτσι, ναι, με άποψη με όλα. Απλά σε κάποια σημεία θεωρώ εγώ σε όλη τη συνέντευξη ήταν λίγο ισοπεδωτικός και θα έλεγα ότι δεν ήταν και πολύ ευγενής ως προς τη δημοσιογράφο. Αυτό. Ήταν τεράστια η κουβέντα του πάντως και σε πολλά πράγματα εγώ διαφωνώ που είπε. Okay. Μου γράφουν ότι ο Καρβέλας. Δεν βλέπω κιόλας. Μόνο στη Ρούλα έχει μιλήσει, στην Κορομιλά. Είχε 25 χρόνια να δώσει συνέντευξη. 25 χρόνια. Ωραίο είναι αυτό το να επιλέγεις. Εντάξει. Λοιπόν.